Καλημέρα κύριε Χριστίδη. Καλή σας μέρα σε εσάς, την όμορφη Κρήτη και τους ακροατές μας. Λοιπόν κύριε Χριστίδη, δεν τα ξέρετε καλά, δεν τα λέτε καλά. Παρότι είστε ναυτικός, μάλλον στον κάμπο βούλιαξε το καράβι. Αστειεύομαι τώρα. Αλλά σας κάνει μαθήματα 14 μήνες μετά, όχι η ΔΕΣΦΑ, διότι η ανακοίνωσή της είναι πολύ προσεκτική στη διατύπωση, αλλά η χρήση της ανακοίνωσης σας κάνει μάθημα από πολιτικούς. Γιατί εσείς είπατε ότι ο αγωγός δεν είναι στο σημείο του δυστυχήματος κάτω από τις γραμμές κτλ. Ακούστε κύριε Σαχένια, μάθημα δεν μου κάνει. Απλώς προσπαθεί να παραπλανήσει τον κόσμο. Όπως ξέρετε, έχω γνώσεις τεχνικού ασφαλείας, διότι έχω εκπαιδευτεί επάνω σε αυτό, βέβαια για θέματα της άμυνας, αλλά τα οποία έχουν και χώρους εργασίας, όπως ξέρετε. Αυτά δεν διαφέρουν πολύ από το πολιτικό σύστημα, γιατί και εμείς έχουμε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου. Αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες καυσίμου, αγωγών καυσίμων κλπ. Άρα, όλα αυτά γίνονται με κανόνες ασφαλείας και με συνθήκες. Όταν αυτά περνάνε δίπλα από αυτοκινητόδρομους, παραδείγματος χάρη, ή δίπλα από κατοικίες, ή δίπλα από το κοινό, υπάρχουν επομένως αποστάσεις ασφαλείας. Δεν λέω για τις συνθήκες τώρα σε Βέζο 2 και 3. Πάρα πολύ καλά ξέρουν όλοι οι τεχνικοί και του ΟΣΕ και οι πολιτικοί μας. Αλλά και η απλή λογική λέει ότι τέτοια θέματα ασφαλείας δεν μπορούν να περνάνε κάτω από γραμμές. Επομένως, μπορεί ο αγωγός να περνάει κοντά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είπατε ένα ή δύο μέτρα, είναι τελείως διαφορετικό τα 50 και τα 100 μέτρα ή τα 300. Την ξέρω την περιοχή, είναι παράλληλα με τον δρόμο αγωγός και δεν έχει καμία σχέση με το χώρο του δυστυχήματος. Επειδή αναφερθήκατε στα τέμπη, έχετε υπόψη σας και το στράτευμα έχει τα δικά του τέμπη σε πολύ μικρότερο βαθμό, και εννοώ το θέμα της χειδίας. Τα τέμπη λοιπόν έχουν επηρεάσει το κοινό αίσθημα, το κοινό περιδικαίο αίσθημα, και έχουν ευαισθητοποιήσει ακόμη και Ευρωπαίους πολίτες. Θεωρώ λοιπόν με την ευκαιρία ότι η δημοκρατική κινητοποίηση του κόσμου για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνησης υπουργών πρέπει να γίνει συνείδηση και να τσιμεντώσει μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να κερδίσει ή να συγκαλύψει η κυβέρνηση. Άρα κανένα μάθημα δεν δόθηκε πάνω σε αυτό. Εγώ το είπα αστειώντας και κολλώντας. Το κατάλαβα. Κύριε Αρχηγέ, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και η ανακοίνωση, εγώ επιμένω σε αυτό, του ΔΕΣΦΑ, είναι πολύ προσεκτική, ασχέτως πως τη χρησιμοποίησαν πολιτική και υπουργή μετά. Λέει, διαβάζω, ο αγωγός υψηλής πίεσης διέρχεται πλησίον του σημείου του δυστυχήματος των τεμπών. Όχι στο σημείο του δυστυχήματος, πλησίον. Και λέει και λίγο παρακάτω, ο αγωγός φυσικού αερίου που βρίσκεται κοντά στο σημείο του δυστυχήματος δεν επηρεάστηκε. Πλησίον και κοντά δεν είναι κάτω από τις γραμμές στο σημείο του δυστυχήματος. Τα ελληνικά μας κάτι μας έχουν μάθει όταν τα διαβάζουμε. Σωστό αυτό που λέτε. Είναι περίπου ένα γήπεδο μακριά. Μάλιστα. Περίπου στα 100 μέτρα. Μάλιστα. 60 με 100 μέτρα. Άρα έχετε μια εξήγηση γιατί η σπέκουλα αυτή αμέσως μετά από πολιτικό προσωπικό. Γιατί στην ουσία την δημόσια δήλωση την είχατε κάνει εσείς. Γιατί τέτοια σπέκουλα? Απλώς ξέρω την περιοχή. Προσπαθούν να καλύψουν αυτό που γίνεται στα Τέμπη. Έχω πει ξανά και επαναλαμβάνω, κύριε Καρπούλα, αν οι Έλληνες, επειδή έχουν ευαισθητοποιηθεί με την περίπτωση των τεμπών, καταλάβουν πάρα πολύ καλά όλο αυτό που γίνεται στα Τέμπη, εννοώντας τις ανακοινώσεις που λέτε, την σχετική συγκάλυψη κλπ, τότε θα καταλάβουν και το τι γίνεται στην Ελλάδα. Επειδή το είπατε πολύ σωστά ότι και ο στρατός έχει τα δικά του τέμπη και υπάρχουν στη Λιβύη, κοντεύουν να το ξεχάσουν κάποιοι, και στο στράτευμα έχει και άλλα, έχει και Στεφανοβή και έχει πολλά, αλλά επειδή γενικώς η επιτομή πια του πάμε όπου βγει και όπως βγει έχει γίνει μότο, ειλικρινά
Κύριε Χριστίδη, δέστε για παράδειγμα τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ανακοινώσαμε, όσο οφείλαμε με ευρωπαϊκή οδηγία. Βγήκε η Τουρκία και κάναμε πως δεν καταλάβαμε, απαντήσαμε πολύ χαλαρά. Ξαναβγήκε χθες ο κύριος Τσελίκ και είπε θα ρωτάτε, διαφορετικά χαλάτε το κλίμα της διακήρυξης των Αθηνών και κάνετε μονομερείς ενέργειες. Πού? Στο Αιγαίο, δηλαδή ανατολικά των Κυθήρων, δυτικά της Μήλου για παράδειγμα και στο Ιόνιο. Με συγχωρείτε, εμείς πάμε στη μεγάλη εικόνα, κύριε Χριστίδη, που λέγεται εξομάλυνση και όλα καλά? Κοιτάξτε να δείτε την εξομάλυνση, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει ότι είναι η συνέχεια της Μανδρίτης και του Εσέλικου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Τουρκία να την ξεχάσει. Και επειδή μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, αλλά είναι και η Νότα μου που έχει περάσει, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Σαχίνη, που θέτει και την αποστρατικοποίηση των νησιών. Και τελευταία, ακούω και πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης στις συνομιλίες τους με τους Τούρκους ότι τα 12 χωρικά μίλια δεν είναι και τόσο κρίσιμα σε σχέση με την ΑΟΣ, γιατί διπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται η Ελλάδα. Το μόνο όμως που κάνουν είναι να συγκρίνουν μίλια με πορτοκάλια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αιγιαλίπητα ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων είναι κυριαρχία και όχι και αναφέρει το δικαίωμα. Και όχι η ΑΟΣ που είναι κυριαρχικό μας, ας πούμε, δικαίωμα. Πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Άρα θα τους έλεγα να καταλάβουν ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι μέσα στην ΑΟΣ της Ελλάδος που έχουμε ξεχάσει 30 σωστά, χρόνια. Σωστά. Και συγκρίσεις τέτοιες να τις κάνουν με τη συνορεύουσα ζώνη και όχι με τα κυριαρχικά, με την κυριαρχία της Ελλάδος που είναι 12 ναυτικά μίλια. Στο παρελθόν έχετε πει, αρχηγέ, ότι είστε εξαιρετικά πια προβληματισμένος έως ανήσυχος. Βαθύτατα. Μάλιστα. Στη λογική του κατευνασμού ή των φοβιών είμαστε έτοιμοι, είχατε πει, για μεγάλες υποχωρήσεις. Εγώ αυτό βλέπω να έρχεται, είχατε πει, και όλα είναι προσχεδιασμένα. Νιώθετε σήμερα ότι έχουμε μπει σε τέτοιο δρόμο βήμα-βήμα? Εξακολουθώ να το πιστεύω. Και πλέον το πιστεύω ακόμη περισσότερο, διότι ακούω ακόμη όχι σοβαροφανείς, σοβαρούς υπουργούς να υιοθετούν τέτοια προσέγγιση. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επειδή είστε από τους καλά γνωρίζοντες και της διαδικασίας, οπότε το ερώτημα είναι εύλογο, με συγχωρείτε, τι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να συζητήσουμε από τη Δευτέρα σε νέο γύρο, όταν η Τουρκία σου λέει στα χωρικά σου ύδατα θα με ρωτάς, διαφορετικά χαλάς το καλό κλίμα? Είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τη Δευτέρα να συζητηθούν στην Αθήνα? Έχω ξαναπεί για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ότι δεν είναι προς όφελος της Ελλάδος. Το έχουμε αναλύσει αυτό το θέμα πολλές φορές, κύριε Σαχίνη. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Μου λένε κάτι, το μόνο που θα δούμε είναι κάτι επιπλέον που θα βάλουν οι Τούρκοι στο τραπέζι, εις βάρος μας, από τα δικά μας. Μου λένε εδώ τα βρυλίσια, καλημέρα στον εξαιρετικό αρχηγό, τον κύριο Χριστίδη. Εδώ λέει, κύριε Χριστίδη, αναγνωρίζουμε το κοσυφοπέδιο την ώρα που έχει καεί η Κύπρος. Θα είναι χαζός ο Ερντογάν να μην τα πάρει όλα, αφού τα δίνουμε μόνοι μας όλα? Ναι, αυτό είναι μια... Έχει δίκιο ο ακρότης. Αυτό είναι μια πισόπλατη μάχη για στην Κύπρο, σε πρώτη φάση. Και δυστυχώς θα το δούμε, νομίζω, ή απέφχομαι να το δούμε στη Θράκη. Στη Θράκη? Ναι, απέφχομαι να δούμε κάτι αντίστοιχο στη Θράκη. Κύριε Χριστίδη... Δεν μιλώ για την επόμενη τριετία ή πενταετία. Προφανώς. Μιλώ για το μέλλον. Οι στρατηγικές έχουν πάντα βάθος και χρόνο. Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Σε αυτό. Ακριβώς. Κύριε Χριστίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω για ένα κρίσιμο κομμάτι, δεν ξέρω κατά πόσο είστε έτοιμος και κατά πόσο θα θέλατε πολύ περισσότερο για άλλους λόγους να απαντήσετε. Όμως, κοιτάξτε, την ώρα που εμείς μιλάμε γενικώς με κάρτ ποστάλ, το λέω σχηματικά, να πάρουμε τις τρεις μπελαρά, να κάνουμε θόλο αντιπυραυλικό κτλ,
Οι άλλοι μπορεί να μην είναι οι super wow power, βγάζουν μαζικά φρεγάτες ετησίως. Και την ίδια ώρα χθες άκουγα έναν αναλυτή εδώ που έλεγε, τον κύριο Ιφαντή, τον πρέσβη, έλεγε ότι με 7 πλοία θα μείνουμε στο τέλος το ναυτικό. Κατά τα άλλα, η κρατεά χώρα των θαλασσών, διότι μέσα από αυτό πραγματοποιήθηκε και η εθνική ολοκλήρωση στη χώρα αυτή, θα μείνει μόνο ένα επίγραμμα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι είμαστε ναυτική χώρα με θαλάσσια ισχύ, όχι μόνο στα πολεμικά πλοία και στα εμπορικά πλοία. Όλο αυτό που βλέπουμε και γνωρίζουμε και ακούμε, και ενώ για το 2030, το 12 εγώ το 2017 θα πάμε σε εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το 12. Ξεκινήσαμε με τις φρεγάτες Μπελαρά και από τις 4 παραμείναμε στις 3. Έχουμε ξεχάσει τις κορβέτες και το 2030, άμα το βάλετε δηλαδή μετά από 7 χρόνια, είναι το ίδιο αφήγημα ή πυροτέχνημα, το λέω εγώ, που άκουγα το 2012. Να σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη, με τα λόγου γνώσεως. Για να αυξηθεί, να αυξηθούν τα αμοιβά μόνο των ενόπλων δυνάμεων ή του πολεμικού ναυτικού από το 65% στο 75%, χρειάζεται διπλάσιος προϋπολογισμός. Τώρα, εάν βάλετε ότι έχουμε πάρει καινούργια πλοία της 3 Μπελαρά που δεν έχουν έρθει ακόμα και τα καινούργια αεροσκάφη, καταλαβαίνετε γιατί κόστος μιλάμε. Να τελειώσει λοιπόν αυτό το παραμύθι και να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή και στην ενημέρωση του λαού και στο προσωπικό που πλέον παρετείται. Είχαμε και άλλες παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό. Αξιολογωτά των ανθρώπων. Να δώσουν έμφαση στο προσωπικό. Άρα, κύριε Χριστίδη, ναύαρχε και επίτιμα αρχηγέ του πολεμικού ναυτικού, γιατί το ρωτάει πολλοίς κόσμος, έχει αξία πια αυτό όλο? Αν το πολιτικό σύστημα, η ελίτ της χώρας, δεν ενδιαφέρεται για αυτό που εσείς περιγράφετε, ενδιαφέρεται για business as usual, να το πω και ελληνικά, και να αγοράζουμε χρόνο να μην κάτσει στη δική μας βάρδια η στραβή των τεμπών του Αιγαίου, για παράδειγμα. Έχει λόγο ο Έλληνας να κάθεται να αγωνιά, αναγωνιά, γιατί έχει και την καθημερινή επιβίωση, για όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, η ελίτ και η οικονομική ελίτ της Ελλάδος και στο παρελθόν από την ιστορία έχουμε παραδείγματα που δεν ενδιαφερόταν, αλλά εμείς ως Έλληνες και οι πλειοψηφιέξι μόνο γνωρίζουμε ότι έχουμε πατρίδα και η πατρίδα μας είναι αυτή που ζούμε τώρα. Οι απέναντι, αν έρθουν για τον Α ή Β λόγο να καταλάβουν την πατρίδα μας, μπορούν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Εμείς δεν έχουμε να πάμε πουθενά, άρα δεν κατανοώ ούτε το όπου βγει, ούτε την αδιαφορία των πολιτικών. Συγγνώμη που είμαι εκνευρισμένος, αλλά αυτά που γίνονται τελευταία με έχουν βγάλει εκτός αυτού. Και αυτά που ακούω. Και αυτά που ακούτε. Οι κοινωνικοί καταχραστές έχουν και αυτοί ένα όριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χριστίδη, για τη σημερινή συνομιλία. Κρατώ αυτό που είπατε στο τέλος. Οι κοινωνικοί καταχραστές έχουν και αυτοί ένα όριο. Το όριο όμως θα πρέπει να το θέσει η κοινωνία κάποια στιγμή. Σωστό. Θα μου επιτρέψετε όμως, ναι. Να πω κάτι για τον αείμνηστο νεοπλήσαρη που μας έκανε μάθημα στις σχολές πολέμου και όταν ήμασταν μικροί εξωματικοί, ότι με τον τρόπο που πάμε και με τον εξευγενισμό τελικά θα σκεφτόμαστε σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ήττα μας. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Να είστε καλά.